Φέρω τα πράγματά μου από εδώ. Δεν έχω κάτι παραπάνω να σας πω. Σας είπα τόσα πράγματα πριν από τις διαφημίσεις για το σημερινό μου καλεσμένο που, για να πω την αλήθεια, τώρα τα τελευταία 3 λεπτά του διαλύματος του 5 λεπτού μιλήσαμε και πραγματικά έτσι, είπαμε 2 κουβέντες από κοντά. Πιο κοντά δεν γίνεται. Αλλά τι να πούνε 2 κουβέντες για όσα έχουν υποθεί, γραφτεί ή τέλος πάντων σκεφτεί ο καθένας από την πλευρά μας ή και από εσάς που μπορεί από μακριά να παρακολουθείτε τις ζωές άλλων ανθρώπων που φαίνονται. Λοιπόν, για να έρθει λοιπόν μέσα ο Πέτρος Κωστόπουλος. Νιώθουμε το ίδιο. Εγώ συγκινούμαι πάντα. Και εγώ συγκινούμαι. Πιάνεις το παγωμένο χέρι μου. Γιατί είναι παγωμένο, μωρό μου? Γιατί είναι παγωμένο, γιατί γενικά όταν νιώθω αμηχανία ή νιώθω μια ταραχή ή γενικώς με απασχολούν πράγματα, τα άκρα μου παγώνουν. Δηλαδή και πόδια και χέρια. Οι υπόλοιποι μπορεί να βράζουν, να με πιάσει, αλλά άστα τώρα, παγωμένη είμαι, σου λέω, θα σου πω ψέματα. Δεν λέω ψέματα. Εδώ είμαι μόνο ζεστή. Εγώ έχω ζεσταθεί. Το ανάποδο. Και εσύ είναι το άντρας γυναίκα. Εσύ πάγωσες, εγώ έχω βράσει τώρα και πρέπει να συνέλθω λιγάκι, διότι ο καθένας θα πίστευε ότι σήμερα εδώ είμαστε για λόγους τηλεοπτικό νούμερα. Δεν έχει καμία σχέση. Εγώ εδώ είμαι. Άμα ήταν γιατί με για σένα κάποια στιγμή. Θα τα λέγαμε και άλλες χρονιές. Γιατί κάποια δεν στιγμή πρέπει να λύσουμε του λογαριασμού μας. Κατάλαβες τι λέω? Ναι, δεν θα τη λύσουμε δημόσια. Πλάκα κάνω. Αλίμονο ποτέ. Και... Πλάκα κάνω. Γιατί έχουμε να λύσουμε τίποτα? Δηλαδή μου λες ότι εμείς οι δύο δεν μιλάμε 7,5 χρόνια έτσι γιατί ξέχασες ότι υπάρχω και ξέχασα ότι υπάρχεις? Είναι ποτέ δυνατόν? Ξέρεις τι πιστεύω, ότι πολλές φορές στη ζωή τα πράγματα λένε αλλάζουν όχι γιατί κάποιον άνθρωπο τον έχεις απ' έξω. Ας πούμε υπάρχουν οι φίλοι με τους οποίους μεγάλωσα, με τους οποίους ήμουν μαζί, με τους οποίους έζησα τα χρόνια, με αυτούς που δεν τους ξεχάσω ποτέ. Και λόγω καταστάσεων βρεθήκαμε μακριά. Okay, πάντα ένα διαζύγιο στο δικό μου, στο δικό σου. Για αυτή τη στιγμή νομίζω έχουμε πέσει στη λέλαπα των διαζυγίων. Έδωσε εσύ το έναυσμα πριν από μερικά χρόνια, εσύ με το χωρίσατε και μετά διαζύγια βλέπω. Διαζύγια συνέβαιναν. Από εκεί και μετά άρχισαμε να τα βλέπουμε πιο έντονα να βγαίνουν μπροστά. Αυτή τη στιγμή έχω μια παρέα που δεν έχει καμία σχέση με showbiz ανδρών, οι οποίοι μέσα στη φετινή χρονιά 4 τουλάχιστον ή 5 χωρίσανε. Χθες το βράδυ ήμουνα με 5 χωρισμένους. 40 something ήταν όλοι τους. Είναι σαν να έχει γίνει μια τεράστια αλλαγή στο θέμα γάμου. Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό που λες, πάνω στους φίλους σου που προσφάτως χώρισαν. Πάλι το βλέπεις, μπορείς να το δεις μάλλον απ' έξω ένα διαζύγιο δύο ανθρώπων που χωρίζουν πια. Ή πάλι, ανεξαιρέτως τι οδηγεί εκεί που για μένα πάντα και οι δύο πλευρές βοηθούν στο να φτάσεις στο πρόβλημα. Εννοείτε, που γίνεται πια. Πάντα φταίει αυτή και η μάνα της. Και είναι και οι δύο. Δεν έχει αλλάξει, μα έτσι. Έχει πλάκα. Δηλαδή, πάντα αυτά είναι δύο. Έχει ζήσει τόσες καινούργιες εμπειρίες στη ζωή σου τα τελευταία χρόνια. Εξακολουθείς να σκέφτεσαι όπως σκεφτόσουν πάντα στη Όχι, ζωή. Όχι, άκουσε με. Ελένη, έχει συμβεί ένα πράγμα. Γιατί όπως και να ήμουν, όπως και να με θεωρούσατε, ήμουν 16, 17, 18 χρόνια εκτός πιάτσας. Δηλαδή δεν ήξερα οι άνθρωποι πώς ερωτεύονται, πώς ξαναφτιάχνουν σχέσεις, πώς είναι. Ξαναβγαίνοντας έξω μετά από τόσα χρόνια, θα επιστρέψω όμως αυτό που ρώτησες, είδα ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει δραματικά. Οι γυναίκες οι οποίες ακολουθούν εσένα την ηλικία σου, τη Τζέννη, οι πιο νέες γυναίκες, λειτουργούν πια με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο, ο οποίος εμένα με έχει τρομάξει προσωπικά. Πες μου, τι είναι αυτός ο τρόπος. Λοιπόν, πρώτα θα γυρίσω στο άλλο. Εμείς είμαστε μια παρέα. Εμείς οι τέσσερις, άλλοι δύο, άλλοι τρεις, ήμασταν ζευγάρια, πηγαίναμε όλοι μαζί. Οι γυναίκες έχετε μια δυναμία στο να ανεχθείτε συνήθως μοναχικούς άνδρες στις παρέες. Αυτό το έχω ζήσει. Δηλαδή είναι σαν μια απειλή, είναι σαν να παίρνει τον άντρα σου και να τον κομμενίζει, ας πούμε, ξέρω εγώ. Αλλά όταν είμαστε όλοι παντρεμένοι, πάμε μαζί. Όταν κάποιος χωρίζει, υπάρχει ένα σπάσιμο χωρίς να πεις ότι εγώ είμαι με αυτόν ή με αυτήν, ότι αυτό φταίει, αυτή φταίει. Ξαφνικά τα πράγματα απομακρύνονται, δημιουργούνται εντάσεις οι οποίες δεν υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν κάνω παρέα με μια σειρά ανθρώπων που κάναμε με την Τζέννη και η Τζέννη δεν κάνει παρέα με μια σειρά που πολύ κάνει αυτή με τους δικούς μου παρά εγώ με τις δικές της. Mm-hmm. Δηλαδή διαλύεται ένα πράγμα το οποίο δεν υπάρχει, γιατί κάποιος θα πει υπέρ του ενός ή του άλλου, όχι γιατί δεν φταίνει και οι δύο ή γιατί κάτι έγινε, γιατί όλα τα διαζύγια είναι διαφορετικά, έτσι. Όλα είναι διαφορετικά, αλλά όλα ξεκινάνε με το ίδιο πρόβλημα, ανάμεσα στο ίδιο το ζευγάρι. Ναι, εγώ είμαι πρώτος που σε πήρα τηλέφωνο πριν χρόνια, τουλάχιστον τηλεφωνικά, λέμε και καμία χαζομάρα καμιά φορά.
Και σε έχω ρωτήσει. Δεν λέμε καμία χαζομάρα. Εμείς να λέμε αλήθειες τώρα. Ναι. Μισό λεπτάκι. Εγώ πρώτα σου έστειλε ένα μήνυμα όταν πραγματικά σε είδα στα δικά μου μάτια ο άνθρωπος που ήξερα και ήταν ένας άνθρωπος δυνατός. Το δυνατός δεν έχει να κάνει με τα οικονομικά του. Για μένα η δύναμη σε έναν άνθρωπο έχει να κάνει με τον ίδιο τον εαυτό, με αυτό που βγάζει και αυτό που δείχνει. Ήσουν ένας άνθρωπος λοιπόν που είχες απόλυτη κυριαρχία τη ζωή σου, του εαυτού σου, τη οικογένειά σου. Ένας άνθρωπος που στα μάτια μου ήταν πολύ δυνατός. Όταν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που μπορεί να μην μιλάμε, που μπορεί να είχα θυμώσει πάρα πολύ μαζί του. Πάρα πολύ. Άλλο κομμάτι αυτό. Τον βλέπω να καταραίει και να το παραδέχεται και να λέει ότι αυτά που είπες εσύ, εμένα, όπως και να αισθανόμουν μέχρι εκείνη τη στιγμή, είναι αδύνατο να με πιάσει, γιατί είμαι άνθρωπος, κανονικός. Ναι. Είσαι όμως και ένας Σκορπιός ο οποίος... Εγώ λοιπόν σου έστειλα μήνυμα... Εσύ έστειλε το πρώτο. Εγώ έστειλα μήνυμα... Μετά τα υπόλοιπα στα έστειλα εγώ. Για να σου πω ακριβώς αυτό που αισθάνομαι και αυτά που ήθελα να σου πω γραπτός. Αυτό δεν σήμαινε όμως ότι ήθελα να αλλάξει κάτι και ξαφνικά ξαναγίναμε φίλοι. Το μέτρησα, γνωριζόμαστε 23 χρόνια. Ναι. Και η παρέα μας ξεκίνησε πιο πολύ εξαιτίας σου παρά εξαιτίας του Γιάννη, παρόλο και το Γιάννη τον ήξερα καμιά 25 χρόνια. Δηλαδή πιο πολύ εγώ και εσύ ήμασταν φίλοι παρά ο Γιάννης με την Τζέννη. Ναι, αλλά εσύ σου θυμίζω ότι λοιπόν, έλεγες όμως τότε που χώρισε. Εμένα φίλος μου ο Γιάννης, εγώ με την Ελένη δεν την ήξερα. Ναι, και δεν με ήξερες. Όχι δημοσίως. Εμείς μιλάγαμε από πριν. Όχι δημοσίως. Αφού εγώ ερχόμουν στα περιοδικά να εξώφυλλα. Μεταξύ μας, ναι. Να πούμε κάτι άλλο. Ότι το τηλέφωνό σου δεν το χρησιμοποίησα ποτέ. Όταν ήθελα κάτι, την Τζέννη έπαιρνα. Ή όταν κλείναμε ένα τραπέζι, ένα αυτό, ένα ναι, αυτό. Ρε, παιδί, εγώ μιλάγαμε με την Τζέννη. Η παρέα ήταν κάπως με αυτόν τον τρόπο. Η παρέα ήταν γιατί ήμασταν η πιο τρελή τη παρέα που κάναμε πλάκα. Αυτό ήταν. Ήμασταν τρελή τη παρέα μέχρι ενό όριο. Δηλαδή θέλω να πω, ήμασταν τρελή τη παρέα μέχρι την ώρα που τρώγαμε. Μετά εσύ. Κοιμόμουν. Κάτι σε βάλε στο κεφάλι και κοιμόσουν. Πάντα. Αυτό είναι ένα πράγμα. Το είδατε μετά και εσεί όταν μπήκατε στα πρωινά. Ότι άμα πρέπει να ξυπνήσει 6, δεν μπορεί να μείνει στάσει 11. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ένα καναπέ συγκεκριμένο σπίτι μου, ο οποίο πήγαινε εκεί. Και θυμάμαι τα σχόλια των ανδρών κυρίω που ήταν. Και ανδρών, καλέ. Τόσο κόσμο καλό. Ναι, αλλά μου λέγανε. Όλοι με βλέπαν να κοιμάμαι. Να κοιμάσαι, αλλά οι άντρε όλοι κοίτα τι 6 που κοιμάται. Άσε μα μωρέ. Μα την Παναγία. Άσε μα μωρέ τώρα. Ορκίζομαι. Ορκίζομαι. Δηλαδή έχεις ένα αθώο. Αυτό λοιπόν το γυναικείο που είσαι εσύ, εσύ έχεις ένα πολύ γυναικείο. Από τη μια μεριά είσαι Σκορπιός, τσακ, dead. Από την άλλη μεριά είσαι δημιουργική γυναίκα, δουλεύεις, ασκύλος, είσαι οικονομολόγος, είσαι. Όλα τα πάντα είσαι. Εγώ σου βγάζω καπέλο. Δηλαδή ναι, είσαι μάναζερ του εαυτού σου. Και 15 όλα αυτά. Πριν όλα αυτά. Και είμαι ο πρώτος που έγραψε, αν νομίζετε εσείς ότι είναι μενεγάκι χαζί, το θυμάσαι αυτό. Λέγανε ότι λέει χαζό, σας έχει πάρει ψηλό χαζί και σας δουλεύει. Εκείνο το οποίο λέω είναι ότι. Οι γυναίκες πλέον έχουν διαφοροποιηθεί. Εσύ θες να είσαι και γυναίκα, θες να είσαι και αυτά. Είσαι θηλυκό. Αυτό το οποίο έχει συμβεί στην εποχή που ζούμε είναι το θηλυκό, μάλλον έχει εξατμιστεί από το χαρακτήρα των γυναικών. Στις πιο πολλές γυναίκες. Οκ, okay, λέω ένα 70, ένα 80. Πολύ μαγιά. Πολύ μαγιά. Πολύ μαγιά. Κάτσε λίγο. Ας πούμε λοιπόν ότι. Να το πάρουμε αλλιώς. Ας πούμε ότι την περίοδο που έπαθες εσύ την κατάρρευση αφορά την Ιμάκο που ήταν okay, πολύ. Θα γυρίσουμε εκεί. Εγώ πήγα να πάω αλλού. Τι θέλω να πω. Το ότι η τότε γυναίκα σου σου στάθηκε δίπλα σου, γιατί εμείς από απ' έξω το βλέπαμε, εσύ το ξέρεις καλύτερα, και έμεινε βράχος, τι σημαίνει ότι αυτή είναι μαγιά, τσάμπα μαγιά. Α, δεν μιλάμε τη γυναίκα μου τώρα. Άλλο λέω, λέω τώρα που ξέρω. Τη γυναίκα, ξέρω δεν εγώ. Μιλάω για την Τζέννη. Δηλαδή, όχι, Τζέννη... επειδή μιλάς για τις γυναίκες όχι. έχουν φτάσει στην άλλη πλευρά. Όχι, μιλάω για το νιου πράγμα που βλέπω γύρω-γύρω. Μιλάω για την Τζέννη. Και η Τζέννη ήταν ένα κορίτσι το οποίο δουλεύει σαν το σκύλο από μικρό παιδί, αλλά δεν έχει κάνει το εξής λάθος. Όπως και εσύ. Δεν έχει κάνει. Ποτέ δεν μπέρδεψε το ίσως με το ίδιος. Δηλαδή, η γυναίκα είναι γυναίκα και πρέπει να έχει χαρακτηριστικά γυναίκα, σαν από πριγκίπισσα, να είναι από, από χαριτωμένη, να είναι από σεξι, να είναι από ό,τι θες, που δεν προσβάλλει την προσωπικότητά της αυτό, και άλλο να μετατραπεί σε ένα τσαμπούκι που παριστάνει τον άντρα. Αυτό δεν το έχει ούτε η Τζέννη, γι' αυτό λέω μια άλλη εποχή. Η εξέλιξη των πραγμάτων, οι δουλειές, η κρίση, τα πάντα έχουν φέρει τις γυναίκες, κατά τη γνώμη μου, αυτό που συζητάτε, δεν υπάρχουν άντρες. Οι άντρες έχουν πρόβλημα, οι άντρες τραβάνε ζόρι. Βεβαίως και τραβάνε ζόρι. Και αυτοί φταίνε, αλλά από την άλλη μεριά βλέπω ότι έξω υπάρχει μία απέτηση αυτή τη στιγμή γυναικών πιο νεαρών, οι οποίες χάνουν τη θηλυκότητα που είναι το πιο όμορφο πράγμα. Με θηλυκότητα η γυναίκα μπορεί να σε κάνει ό,τι θέλει, να σε βάλει κάτω και να κλωτσάς. Όχι τσαμπουκάδες. Όχι να είμαι και Σβαρτζενέγκερ, να είμαι και Γούντι Άλεν, να είμαι και Σεφερλής. Όλοι οι άντρες σου αρέσει ο ίδιος τύπος γυναικών αυτών που περιγράφει. Όχι. Αλλά, αλλά 200 εκατομμύρια χρόνια, εντάξει, okay, η γυναίκα ήταν πατημένη από κάτω. Σωστά. Έπρεπε κάποια στιγμή να απελευθερωθεί, να βγει στη δουλειά, να βγει έξω. Εγώ, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, και για σένα και κυρίως για τη γυναίκα μου, έλεγα μια ζωή ότι αν η γυναίκα δεν δουλεύει, είναι ανάπηρη.
Δηλαδή η γυναίκα, αν δεν δουλεύει και είναι σπίτι και την πήρε κάποιο και λέει: δεν γουστάρω η γυναίκα να δουλέψει και την κλείνει μέσα, τη βάζει σε αναπηρία πνευματική, ψυχική και σωματική. Και τώρα επίσης... με βάζει στην ερώτηση όμως να σε ρωτήσω κι εγώ, η Τζέννη, τα πρώτα χρόνια του γάμου που έμεινε πίσω με τη δημιουργία της οικογένειας, το τρία χρόνια γέναγε. Μετά όμως. Αυτό θέλω να σου και πω, με την κοιλιά τούρλα στο τελευταίο. Διάστημα. Εννοείται. Αυτό εννοείται ότι όταν η γυναίκα θα πρέπει να γεννήσει μπορεί να αποσυρθεί για ένα χρονικό διάστημα και αυτό εννοείται. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο το συζητάω. Λέω ότι όμως υπάρχει μια παρεξήγηση.